23 Νοεμβρίου 2017, μια 16χρονη μαθήτρια επιχειρεί να αυτοκτονήσει μέσα σε σχολείο του Ηρακλείου, σοκάροντας συμμαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. 18 Ιανουαρίου 2018, μια 14χρονη μαθήτρια σχολείου των Χανίων επιχειρεί να κόψει τις φλέβες της μέσα στις τουαλέτες του σχολικού συγκροτήματος. Γίνεται γρήγορα αντιληπτή από δασκάλους και μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, χωρίς η υγεία της να διατρέχει κίνδυνο. Ακόμα ένα περιστατικό που προκαλεί προβληματισμό και σοκάρει την εκπαιδευτική κοινότητα. Ήταν ένα περιστατικό που συνέβη και το δεύτερο σοβαρό περιστατικό δυστυχώς το τελευταίο διάστημα. Ευτυχώς όμως και το δεύτερο όπως και το πρώτο δεν είχε δυσάρεστη εξέλιξη. Ήταν μια μαθήτρια που προσπάθησε να κόψει τις φλέβες της. Στο σχολείο της 14χρονης μαθήτριας γυμνασίου επικράτησε αναστάτωση με αφορμή την κίνηση της ανήλικης να κόψει τις φλέβες της με αιχμηρό αντικείμενο μέσα στις τουαλέτες κατά τη διάρκεια του πρώτου διαλύματος. Η ψυχραιμία των εκπαιδευτικών, οι οποίοι κάλεσαν άμεσα το ΕΚΑΒ, στάθηκε καθοριστική προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό, ενώ ενημερώθηκε άμεσα και η οικογένεια της μαθήτριας. Για καλή της τύχη, η 14χρονη έφερε μόνο κάποιες εκδορές στο ένα της χέρι, οι οποίες δεν ανησύχησαν τους γιατρούς στο τμήμα επειγόντων περιστατικών. Οι συνάδελφοι όμως τον αντιλήφθηκαν αμέσως. Ο διευθυντής κάλεσε το ΕΚΑΒ, ήρθε γρήγορα, ενημερώθηκαν οι γονείς του παιδιού. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μαθήτρια βρίσκεται εκτός κινδύνου με τη μητέρα της και τον εκπαιδευτικό που τη συνόδευσε στο νοσοκομείο. Το δεύτερο αυτό περιστατικό απόπειρας αυτοκτονίας σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί προβληματίζει, με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης να στέλνει τις επόμενες ημέρες ψυχολόγο στο σχολείο των Χανίων. Το θέμα απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και συζήτηση ειδικών με μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. Να γίνουν κάποιες δράσεις και σε επίπεδο Κρήτης και σε επίπεδο νομού και σε επίπεδο σχολείου, για να μπορέσουμε να προλάβουμε τέτοια περιστατικά και όχι να τρέχουμε να τα αντιμετωπίσουμε.